Για να έχει τόσους κατοίκους, δεν μπορεί να μην υπάρχει και νεολαία εδώ. Δεν σας βλέπω πολύ ένθερμους που ήρθα. Άργησα. Άργησα λίγο. Για να γνωρίσουμε την κοπέλα. Ονομάζομαι Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Εγώ σπουδάζω στην Καλαμάτα. Δεν μένω μόνιμα εδώ και 3 χρόνια. Είναι πανέμορφο το χωριό μας. Τι σπουδάζεις? Γεωπόνος τεχνολόγος τροφίμων. Θα γυρίσεις λοιπόν εδώ, λίγο δύσκολο βέβαια. Γιατί? Διότι οι δουλειές εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολλές. Στην Καλαμάτα είναι περισσότερες? Από την Καλαμάτα θα φύγω. Θα φύγεις και από την Καλαμάτα. Ναι. Πολύ ταξιδεμένη τη βλέπω τη Μαρία να είναι μετά από μερικά χρόνια. Και πού θα πας δηλαδή? Σε κάποια κοντινή πόλη εδώ πέρα κοντά. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Να έρθω σε ένα νεαρό. Ζεις στην κατοχή? Γεια σας. Ναι. Γεια σου. Ζω στην κατοχή, απλά λείπω εδώ και 3 χρόνια και εγώ το ίδιο. Σπουδάζεις κι εσύ? Σπουδάζω στη Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο Γεωγραφίας. Πώς το διάλεξες αυτό? Δεν το διάλεξα, απλά έτυχε. Σε διάλεξε. Μάλιστα. Δεν έτυχε, πέτυχε, θα πρέπει να σου πω. Βεβαίως. Έχει ενδιαφέρον, αλήθεια? Έχει, μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Εξαρτάται βέβαια του τομεί που επιλέγει. Και μετά τι κάνεις? Μετά από αυτό μπορείς να γίνεις ή απλά χαρτογράφος, τοπογράφος, έχει διάφορες ειδικότητες. Μπορείς να γίνεις και μετεωρολόγος. Και μετεωρολόγος. Μάλιστα. Θες να γίνεις σαν το Σάκη τον Αρναού, το γλουντοδικό μας? Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Σου αρέσει? Θα δείξει το μέλλον, βεβαίως. Η μετεωρολογία σ' αρέσει, Ναι. Ήξερες δηλαδή ότι σήμερα θα έχουμε καλό καιρό? Να υποθέσω. Όχι ιδιαίτερα. Όχι δεν ακόμη. Έχω τελειώσει ακόμη για να τα ξέρω τα πιο πολλά. Θα έρθεις πίσω στην κατοχή? Δεν ξέρω, ελπίζω κάποτε. Ελπίζεις. Εξαρτάται. Αυτό μου φτάνει το ότι ελπίζεις. Κράτα σε το μικρόφωνο να με βοηθήσεις. Σε λένε? Με λένε Πάνο. Παναγιώτη. Παναγιώτη, ναι. Για πες μου, Παναγιώτη. Είμαι στη σχολή εδώ στο ΕΠΑΛ. Ναι, κατοχής. Τι σπουδάζεις δηλαδή? Ψυκτικός. Ψυκτικός. Τώρα τελευταία χρονιά είναι. Θα τελειώσω. Λογικά θα φύγω από εδώ. Πάω να δουλέψω κάπου αλλού. Πού δηλαδή? Σκέφτομαι στην Αθήνα να πάω. Πολύ ωραία επιλογή. Να μην σου περιγράψω. Όχι, εντάξει. Δούλεψα και εγώ 2 χρόνια εκεί και έφυγα άρον-άρον. Ξέρω, πηγαίνω συνέχεια στην Αθήνα και ναι. Ξέρω τι είναι. Αλλά κάπου εκεί θα πάω. Σ' άρεσε δηλαδή ο τρόπος ζωής της Αθήνας? Όχι ιδιαίτερα. Α, γι' αυτό εντάξει. Το λέω. Όχι γιατί η Αθήνα είναι άσχημη, πανέμορφη, αλλά δύσκολος ο τρόπος ζωής. Ναι, λίγο δύσκολος. Ναι. Και μετά? Μετά την Αθήνα εδώ? Μετά ναι, εδώ. Ναι. Σ' αρέσει ο τόπος σου? Ναι, είναι πανέμορφο. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Κατερίνα, πηγαίνω τρίτη ηλικίου. Θέλω να περάσω παιδαγωγικά στην Αθήνα κι εγώ. Παιδαγωγική, ναι. Στην Αθήνα γιατί? Λόγω επειδή του είναι πιο μου. Κοντά. Όχι, είναι ο αδερφός μου εκεί, ναι. Σπουδάζει. Και λόγω του αδερφού μου θα αναγκαστικά θα πάω κι εγώ. Ναι. Μάλιστα, για να ακούσω την άλλη την κοπέλα. Γεια σας, ονομάζομαι Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινή. Τελειώνω φέτος, πηγαίνω στο ΕΠΑΛ. Το οποίο τι είναι? Είναι επαγγελματικό λύκειο. Ναι, επαγγελματικό λύκειο, ναι, έχεις δίκιο. Πηγαίνω ειδικότητα νοσηλευτική και θέλω να περάσω και να φύγω. Αν από εδώ, να προχωρήσω. Αν γίνεις νοσηλεύτρια, πού θα απασχοληθείς? Στην Αθήνα. Και εσύ στην Αθήνα. Να, ναι. Θα προτιμήσεις δηλαδή να ζεις στην Αθήνα? Ναι. Μήπως σας επηρεάζουν αυτές οι εκπομπές που δείχνουν τις κοπέλες στην Αθήνα πολύ διαφορετικά και καλά από ό,τι στα χωριά? Σας επηρεάζει καθόλου αυτό? Πιστεύω ναι. Ότι μας επηρεάζει. Σας επηρεάζει. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι εκεί θα βρείτε την τύχη σας, θα εκεί βγάλετε λεφτά? Σίγουρα θα βρούμε δουλειά. Θα βρείτε καλό γαμπρό. Και θα γίνουν όλα ρόδινα. Ναι, αλλά δεν είναι όπως νομίζουμε όλα. Δεν είναι, αυτό θέλω να σου πω, Φωτεινή, και σε σένα, Κατερίνα, θέλω να το πω. Αλλά εντάξει, ο καθένας αξίζει μία προσπάθεια έτσι όπως την φαντάζεται και ελπίζει και μετά θα δει την πραγματικότητα και ίσως αλλάξει γνώμη. Μαθαίνει κανένας ναι, μουσική? Πάρε τώρα το μικρόφωνο που δεν ήθελες να μιλήσεις. Λέγω τι μαθαίνεις Μαρία. Εσύ? Πηγαίνω 9 χρόνια στη μουσική σχολή. Ναι. Ξέρω πιάνο, ναι. Κιθάρα. Είμαι στην ορχήστρα που έχουμε νυχτών εγχόρδων και τώρα στη φιλαρμονική. Πώς επέλεξες λοιπόν να μάθεις μουσική εσύ? Βασικά έχει ξεκινήσει η αδερφή μου που είναι μεγαλύτερη, επήγα κι εγώ. Αλλά τελικά μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να ασχοληθώ και στο μέλλον. Και εμένα μου αρέσει η μουσική, αλλά δεν τα κατάφερνα καλά. θα πάμε... Να γνωρίσω μία ακόμη κοπέλα που σε λένε... Νικολίνα.
Νικολίνα. Σπουδάζω γυμναστική ακαδημία πάνω στα δικά σας μέρη, στην Κομωτινή. Ναι. Με ειδικότητα παραδοσιακούς χορούς, γι' αυτό άλλωστε και τιμάμε την παράδοση. Και τώρα που θα τελειώσω, γιατί είμαι στο πτυχίο, έχω σκοπό να έρθω να εγκατασταθώ στο χωριό. Γιατί εν αντίθεση με τις άλλες κοπέλες, πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον στο χωριό και ότι το μέλλον είναι στα δικά μας τα χέρια. Και το πώς θα το τροποποιήσουμε εμείς. Πώς σκέφτεσαι να απασχοληθείς εδώ? Θα βοηθήσεις ίσως τον κύριο Νίκο που γνωρίσαμε νωρίτερα σε σχέση με όλα αυτά που κάνει με τις παραδοσιακές στολές? Ναι, πιθανόν με τις στολές ή σε κάποιο σύλλογο, σε κάποιο γυμναστήριο. Ναι. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν επιλογές. Και στο αντικείμενό σου πιστεύω και αρκετές κιόλας. Αυτό θέλω να πιστεύω κι εγώ. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και δυναμικά. Μπράβο. Ελάτε εδώ εσείς. Πού πάτε? Εδώ εσύ. Κοίτα το φακό και πες πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Παρουσιάζομαι εδώ. Είσαι τώρα αυτή η Νίνη. Ναι, έκανα από το χειμώνα, τρώμε τα Χριστούγεννα. Ναι. Αλλά είναι αυτή η Νίνη στο χωραί, τη λένε μπολέντα. Εμείς τη λένε μπαζίνα. Η μπαζίνα, η γνωστή μπαζίνα. Ωραία. Κυρία, το μικρόφωνο πίσω που έχει μαγειρέψει εδώ με τη Μαρία μας. Γεια σας. Γεια σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη κατοχή. Και σας ευχαριστούμε που αναδεικνύετε τις ομορφιές του χωριού μας. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουν παρασκευάσει, πώς γίνεται αυτό το υπέροχο έδεσμα και να επιστρέψουμε. Αυτούς τους ωραιότητους κέφαλους που ψάρεψε ο κύριος Λάκης, ο σύζυγος της κυρίας Ζαφύρος, θα μαγειρέψουμε σήμερα. Από πού τους ψάρεψε? Στη θάλασσα που είναι κάπου 15 χιλιόμετρα έξω από το χωριό μας και λέγεται Διόνι. Α, πήγαμε! Εκεί που πήγατε, πήγαμε, ναι, το Θανάση, βέβαια. Και μπήκατε στο Δέλτα, πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Και αν ήρθατε μέσα το ποτάμι με το καΐκι, πιστεύω θα μείνατε πολύ ευχαριστημένες. Έχετε πάει κι εσείς, έτσι? Ναι, ναι, αφού ψαρεύει ο άντρας μου, πολλές φορές πηγαίνω μαζί του. Το κέφαλο, με τι άλλο τρόπο μπορούμε να το μαγειρέψουμε εκτός από κοκκινιστό? Ναι, μπορούμε να το ψήσουμε στη σκάρα, να κάνουμε ψαρόσουπα. Λοιπόν, έχετε καθαρίσει φυσικά τους κέφαλους. Τα έχουμε καθαρισμένα. Θα αλευρώσουμε τα ψαράκια μας και θα τα τηγανίσουμε. Α, μάλιστα. Μετά θα κόψουμε τις ντοματούλες, χοντροκομμένες, τα κρεμμύδια σε φέτες. Και αφού τελειώσει το τηγάνισμα από τα ψάρια, θα σοτάρουμε λίγο τα κρεμμύδια και την ντοματούλα. Θα πρέπει να τα τηγανίσουμε αρκετά, δηλαδή να ψηθούν καλά στο τηγάνι? Όχι όσο το φτιάχνουμε όταν το τρώμε τηγανιτό, λιγότερο. Πιο λίγο. Θέλετε μέχρι να τηγανιστούν να αρχίσουμε να κόβουμε ντοματούλα και κρεμμυδάκι να τα έχουμε? Ναι, αμέσως, γιατί όχι. Θα η ντοματούλα φέρει έτσι ξεφλούδισμα, να μην βάλουμε τις φλούδες μέσα. Γενικώς σε όλα τα φαγητά που χρησιμοποιείτε ντομάτα τις ξεφλουδίζετε. Ναι, ναι. Τοποθετήσουμε μέσα στο σκεύος με τα υπόλοιπα, τα κρεμμυδάκια μας. Τώρα θα τα αφήσουμε να βράσουν, θέλουν ένα τεταρτάκι περίπου και θα είναι έτοιμο. Γιατί το ψάρι είναι, το ψάρι είναι, δεν αργεί, λίγο θέλει. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έτσι λοιπόν, όσοι προ...